Η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, κατά τη διάρκεια ομιλία τη, εξαπέλυσε πειρά κατά τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη για το έγκλημα των τεμπών αλλά και την κατάσταση του κράτου δικαίου στην Ελλάδα. Στην ακρόασή τη στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, την Τρίτη, η κυρία Κοβέση διαρωτήθηκε ευλόγω πόσε τραγωδίε σαν τα τέμπη χρειάζονται για να καταλάβουμε ότι η διαφθορά σκοτώνει, σημειώνοντα ότι δημιουργείται κουλτούρα ατιμορρησία. Μόνο ένα θέμα απασχολούσε τους πολίτες και αυτό ήταν τα τέμπη, επεσήμανε σχολιάζοντας την πρόσφατη επισκεψή της στην Αθήνα για την υπόθεση των τεμπών. Εν τέλει, για να νιώθουμε ασφαλή στην κοινωνία εξαρτάται από το πώς εμείς, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι, η αστυνομία κάνουμε τη δουλειά μας και το πώς την αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Αν είμαστε ανεξάρτητοι ή όχι, θαραλέει ή φοβισμένοι, υπογράμμισε η οχι θαραλέοι η φοβισμενοι η ιδια το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Το θέμα είναι να συμμορφώνεται η εθνική νομοθεσία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, επεσήμανε στη συνέχεια. Μάλιστα αναφέρθηκε ξανά στην ελληνική νομοθεσία έπειτα από σχετική ερώτηση της Sophie Ιντβέλτ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ερευνήσει πρώην υπουργού της κυβέρνησης και προσθέτοντας ότι έχει απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος 23 ατόμων όσον αφορά τη σύμβαση 717. During my recent visit in Athens, the only topic that interested people was the Tempe railway accident. Sometimes it feels like we never learn. How many tragedies like the one in Tempe do we need to understand?